Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Τενερίφη στο λιμάνι του Γκαρατσίκο από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Πελαιόρια κύματα γκρέμισαν έως και τα μπαλκόνια ξενοδοχείων. Στην παραλία σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν αυτοκίνητα στη θάλασσα. Οι δρόμοι πλημμύρισαν ενώ δεκάδες τουρίστες αλλά και ντόπιοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν καταλύματα και σπίτια. Το τελευταίο διήμερο είχε δοθεί εντολή εκένωσης στη Βόρεια Τενερίφη μετά από τις προειδοποίησεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σφοδρή καταιγίδα. Σε κόκκινο συναγερμό και η ενδοχώρα της Ισπανίας, η επαρχία της Ανατολικής Ακτής της Βαλένθια και τμήματα της Κώστα Μπλάνκα είναι σε ετοιμότητα καθώς αναμένονται καταρακτώδεις βροχές.